Επιστήμονες ανακάλυψαν παγετώνες με αλάτι κοντά στον βόρειο πόλο του Ερμή, κάτι που τους κάνει να πιστεύουν ότι ίσως ο πλανήτης είναι ικανός να φιλοξενήσει ζωή. Τα νέα ευρήματα προέκυψαν από προηγούμενες παρατηρήσεις του παλιού ανιχνευτή Messenger της NASA. Αυτοί οι παγετώνες που εντοπίστηκαν τώρα στους κρατήρες Ραντιτλάντι και Εμινέσκου του Ερμή δεν είναι ακριβώς όπως τα παγόβουνα που γνωρίζουμε. Πρόκειται για ροές αλατιού που παγίδευαν πτυτικές ενώσεις βαθιά κάτω από την επιφάνεια του Ερμή. Με όρους γεωλογίας, τα πτυτικά είναι χημικές ουσίες που εξατμίζονται εύκολα σε έναν πλανήτη, όπως το νερό, το διοξίδιο του άνθρακα και το άζωτο. Τα περίεργα αλατόβουνα του Ερμή αποκαλύφθηκαν από κρούσεις αστεροειδών που εξέθεσαν αυτό το υλικό που ήταν παγιδευμένο κάτω από την επιφάνεια. Γι' αυτό οι επιστήμονες τα ανακάλυψαν σε κρατήρες. Η έβρεση παγετώνων στον Ερμή είναι μια εκπληκτική ανακάλυψη, αν λάβουμε υπόψη την εγκύτητα του πλανήτη με τον ήλιο. Ο Ερμής είναι 2,5 φορές πιο κοντά στον ήλιο από ό,τι η Γη. Αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ζεστός. Ωστόσο, αυτές οι ροές αλατιού θα μπορούσαν να έχουν διατηρήσει τις πτυτικές τους ενώσεις για πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρόνια, σύμφωνα με έναν από τους συγγραφείς της νέας μελέτης. Αν και τα κοιτάσματα αλάτων του Ερμή δεν μοιάζουν με τα τυπικά παγόβουνα ή τους αρκτικούς παγετώνες, οι ερευνητές λένε ότι υπάρχουν παρόμοια περιβάλλοντα στη Γη, γι' αυτό μπορούν να καταλάβουν σε ένα βαθμό πώς είναι αυτά τα μέρη και αν θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή. Ειδικές ενώσεις αλάτων στη Γη δημιουργούν κατοικήσιμες κόγχες, ακόμη και σε μερικά από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα, όπως η άνυδρη έρημος Ατακάμα στη Χιλή, είπε ο Αλέξης Ροντρίγκες, πλανητολόγος στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Planetary Science Institute. Αυτή η σκέψη οδηγεί να αναλογιστούμε την πιθανότητα ύπαρξης υπόγειων περιοχών στον Ερμή, που μπορεί να είναι πιο φιλόξενες για ζωή σε σχέση με την σκληρή επιφάνειά του. Με τις πτυτικές ενώσεις, που είναι απαραίτητες για τη ζωή, παγιδευμένες κάτω από το έδαφος, ο Ερμής μπορεί να είναι σε θέση να διατηρήσει την υπόγεια ζωή, προστατευμένη από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου. Οι επιστήμονες λένε ότι όπως τα πλανητικά συστήματα έχουν ζώνες Goldilocks, δηλαδή περιοχές γύρω από το αστέρι τους, όπου μπορεί να παραμείνει υγρό νερό. Έτσι μπορεί να υπάρχει μια παρόμοια, δυνητικά κατοικήσιμη περιοχή κάτω από την επιφάνεια του Ερμή. Η ανακάλυψη αυτών των παγετώνων βοηθά επίσης να εξηγηθεί ένα μακροχρόνιο μυστήριο για τον Ερμή. Η ύπαρξη κρατήρων με κομμάτια που λείπουν. Οι ερευνητές προτείνουν ότι οι μικροί λάκοι που έχουν παρατηρηθεί σε αυτούς τους κρατήρες περιείχαν πτυτικές ουσίες πριν εξατμιστούν. Ωστόσο, το ερώτημα σχετικά με το πώς έφτασαν εξ αρχής τα πτυτικά στρώματα στον πλανήτη παραμένει, αν και οι ερευνητές κάνουν κάποιες υποθέσεις. Απαιτούνται πολλές περισσότερες έρευνες για να μάθουμε τι ακριβώς κρύβεται κάτω από την επιφάνεια του Ερμή. Η ανακάλυψη των παγετώνων στον Ερμή έχει πολλές δυνητικές εφαρμογές και σημασία για την επιστημονική κοινότητα. Μία από τις πιθανές εφαρμογές είναι η αποκάλυψη της παρουσίας νερού στον πλανήτη. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση της εξέλιξης του πλανήτη και της δυνητικής ύπαρξης ζωής σε αυτόν. Μία άλλη δυνητική εφαρμογή είναι η διερεύνηση της επιφάνειας του Ερμή. Οι παγετώνες μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τη γεωλογία και την ιστορία του πλανήτη. Τέλος, η ανακάλυψη αυτή μπορεί να έχει εφαρμογές στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος γενικότερα.